Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθε. Κύριε Τσάλτη. Με τον πρόλογο νόμος θα βγάλεις άλλον. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε ότι είναι γκράου. Υπό την έννοια της συμφωνίας, της οριστικοποίησης κάποιας συμφωνίας, έχουμε αρκετά ανοιχτά ζητήματα και θέματα στον Άρη. Νομίζω ότι αυτό που θα κλείσει πιο γρήγορα είναι αυτό του Διόπ, ότι σήμερα ή αύριο θα ολοκληρωθεί θετικά η απόκτηση του Σενεγαλέζου. Νομίζω ότι έχουν απομείνει λεπτομέρειες. Βέβαια, πάντα κάποιες λεπτομέρειες χαλάνε την ουσία μερικές φορές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό με την περίπτωση του Σενεγαλέζου που είναι στην Αθήνα. Ίσως να έχει τελειώσει ήδη το ζήτημα αν δεν υπήρχε αυτό το απρόβλεπτο με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Με αυτή λοιπόν την προοπτική της ολοκλήρωσης συνεργασίας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο Άρης θα προχωρήσει στην ουσία στη δεύτερη του μεταγραφική κίνηση. Βέβαια, περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση για τον Πίρσμαν, ο οποίος πέρασε και εργομετρικά. Όπως είδαμε, πέρασαν και ο Φαμπιάνο και ο Εμπακατά. Γενικότερα, το πρώτο γκρουπ ποδοσφαιριστών πέρασε χθες. Άρχισαν αυτά, τα εργομετρικά. Ναι, ναι. Με τις φωτογραφιούλες εκεί, με τις μάσκες αυτές περίεργες. Εσύ έφαγες πολύ, εσύ ήπιες πολύ και τα λοιπά. Ναι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και σιγά σιγά όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε, ας πούμε, στο αεροπλάνο τον Ματέο Γκαρσία. Είδαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές να έρχονται σιγά σιγά προς την πόλη. Αυτοί που δεν θα έρθουν ακόμα είναι τρεις. Ο Καμαρά, ο Μπράμπετς και ο Πάλμα που παίζανε μέχρι προχθές με τις εθνικές ομάδες. Αυτοί θα ενσωματωθούν στην Αυστρία. Παρεμπιπτόντως, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σήμερα ενημερωθήκαμε για τα δύο κλεισμένα φιλικά του Άρη με Αμβούργο 1η Ιουλίου και με Γάνδη 4 Ιουλίου, τη Γάνδη που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, και το Αμβούργο βέβαια μια γνωστή γερμανική ομάδα. 1η και 4 Ιουλίου και μένει να δούμε αν θα οριστικοποιηθεί στις 7 Ιουλίου το φιλικό με τον Άρη Λεμεσού ή αν θα παίξει με κάποιον άλλον αντίπαλο. Ο Άρης δεν έχει κλείσει αυτό το φιλικό. Το έχουν γράψει μέσα στην Κύπρο, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ακόμα για το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Όπως δεν ξέρουμε ακόμα το πού θα παίξει ο Άρης στο ευρωπαϊκό του μάτς. Η Γκόμελ ζήτησε Αρμενία, Γεωργία ή Αζερβαϊτζάν, μακριά από εμάς. Υπάρχει και η πιθανότητα της Σερβίας, γιατί εκεί έχει ορίσει η UEFA στον Όβισα συγκεκριμένα το παιχνίδι της Εθνικής Λευκορωσίας το τελευταίο. Είμαστε στον αέρα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εικάζω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο, τριήμερο η UEFA θα ορίσει την έδρα του αγώνα που θα παίξουν για πρώτη φορά οι δύο ομάδες. 21 Ιουλίου, θυμίζω, είναι και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι, το εντός έδρας της Γκόμελ. Και μένει να δούμε τι θα γίνει στις 28 Ιουλίου με όλες αυτές τις καραμπόλες, τα έλεγες, άκουγε και πριν, και σε σχέση με τη Βουλγαρία αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο να παίζουν ΠΑΟΚ και Άρη σε απόσταση 4-5 χιλιόμετρων, να έχουμε οπαδούς του ΠΑΟΚ, οπαδούς του Άρη και οπαδούς της Λεύσκη που θα έρθουν από την Βουλγαρία και να ανταποκριθούμε άψογα εδώ στην Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα τις ημερομηνίες που το μισό αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης θα έχει άδειες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει λίγο να το δουν οι ομάδες και θα ήταν καλό οι ομάδες και η ΕΠΟ να ενημερώσουν την UEFA. Η UEFA δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής, της κάθε πόλης κτλ. Γιατί αν το αφήσουμε στην UEFA θα το διαπιστώσουν 27 Ιουλίου. Την ημέρα δηλαδή των συσκέψεων που θα τους πούνε παίζουν και δίπλα ένα μάτσι, οπαδοί της αντιπάλου ομάδας κτλ. Ας το δουν λίγο τώρα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Τώρα με τα γραφικά άλλα περιμένουμε επίσης να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί και με το φορ και με το δεξιό μπακ. Ο δεξιός μπακ πλησιάζει στο να κλείσει. Αρκετά τα ονόματα που έχουν βγει προς τα έξω, δεν είναι κανένα από αυτά τα ονόματα. Ούτε του Πόντς που ακούστηκε, του Χαφ βλέπω να περπατάει το συγκεκριμένο. Νόμιζα Πόντς εννοούσες του φορ που είχε παίξει την ΑΕΚ, του παιχταρά αυτού. Αυτός ναι ήταν καλός, αλλά νομίζω τον είναι στη σύνταξη. Όχι, ναι, δεν είναι. Παίζει ακόμα. Νομίζω παίζει ακόμα, ναι. Μπαίνει ο Ανσαριφάρντ ελεύθερος από την ΑΕΚ, από ό,τι είδα. Ο Ζάχος είναι να πάει να τον πάρουμε, τον Ανσαριφάρντ. Και άλλοι Αργιανοί λένε ότι τον θέλουν τον Ανσαριφάρντ. Το έχουν πει. Ναι, γιατί έχουν μείνει στον Ανσαριφάρντ του Πανιωνίου ή του Ολυμπιακού προφανώς. Λοιπόν. Αυτός που μου λέει να τον πάρω έλεγε ότι ο Μαντσίνη δεν κάνει και βγήκε ο Μαντσίνη κορυφαίος παίκτης. Γελάει. Ψηφοφορία, δεν βγήκε κύριε Ζαγόρα. Βεβαίως, με διαφορά κιόλας πρώτος. Με διαφορά από τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά. Πες τον αχωροφύλακα με στολή δεν γνωρίζει. Άστο να τον ρωτάμε. Αχωροφύλακα με στολή δεν γνωρίζει, λέει ο κύριος Διευθυντής.
Συνεχίζει να γελάει. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία μας νέα. Τώρα αν προκύψει και το τρίτο φιλικό θα το δούμε. Με ποιον θα είναι. Ωραία. Και με τα γραφικά. Προσπαθώ με διακριτικότητα να κάνω και ένα ρεπορτάζ, γιατί αρκετοί ρωτάνε για τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μέρα στο νοσοκομείο. Ναι. Αλλά επειδή είναι ιατρικό το ζήτημα και το θέμα, δεν μπορούμε. Είναι στο νοσοκομείο πολλά. Ακόμα δηλαδή είναι, ο ναι. πρόεδρος. Είναι για... Περαστικά να το κοιθούμε. Γιατί πρέπει βάσει πρωτοκόλλου από ό,τι αντιλήθηκε και τα λοιπά, 1-2 μέρες να μείνει εκεί για να τον εξετάσουν διεξοδικά τα πάντα όλα. Μάλιστα. Περαστικά να το ευχηθούμε. Και βεβαίως το κλείσιμο να πάρω την ευκαιρία και να, γιατί η εκπομπή σας είναι γνωστή ότι έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, να ευχηθώ και μέσω της εκπομπής σας βίων ανθόσπαστος στον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, όχι τον ιδιοκτήτη, αυτός νομίζω ότι δεν παντρεύεται, δεν θέλει. Ναι. Παντρεύεσαι? Τον έχω εδώ στο γραφείο να ξέρεις. Γιατί συζητάμε και κάτι επενδύσεις που θα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, τον Νίκο Παπαδόπουλο και την Ελένη, λοιπόν, να ευχηθώ βίον ανθόσμωτο και ό,τι καλύτερο στο συνεργάτη μας εδώ, το παιδί μας του Λίμπερο 107,4. Αλλά κανονικά πρέπει να έρθει στην εκπομπή σήμερα. Παντρεύτηκε χθες, δεν πρέπει να έρθει στην εκπομπή σήμερα. Με το καλό, με το καλό. Χθες παντρεύτηκε, σήμερα εκπομπή έχουμε, πες του. Εννοείται, εννοείται. Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν. Ήταν αγχωμένος πολύ, τώρα ξεαγχώθηκε τώρα, ξεαγχώθηκε. Τώρα που θα καταλάβει τι έκανε, θα σου πω πώς θα χωθεί από εδώ και πέρα. Εκείνη την ημέρα, ναι, έτσι είναι. Αυτό. Να είσαι καλά, Χρήσανδε, ευχαριστώ.